Μια γυναίκα νεκρή και τουλάχιστον 57 τραυματίες, ο απολογισμός από έκρηξη που σημειώθηκε σε Καθολική Εκκλησία της Βόρειας Τανζανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε πριν την έναρξη της λειτουργίας στην Εκκλησία της Αρούσα. Παρόν στο χώρο ήταν ο πρέσβης του Βατικανού στην Τανζανία, αρχιεπίσκοπος Φρανσίσκο Μοντεσίγιο Παντίγια, ο οποίος δεν υπέστη το πανεμικρό. Εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας σημείωσε πως πιθανότατα η έκρηξη προήλθε από βόμβα. Αξιωματούχος της αστυνομίας επικαλέστηκε μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες τη βόμβα πέταξε στην εκκλησία ένα άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη. Αν τελικά όντως πρόκειται για βομβιστική επίθεση, αυτή θα σηματοδοτεί μια αναζωπήρωση της διαθρησκευτικής βίας μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ανατολικής Αφρικής.